Οι περισσότεροι Έλληνες στρατιώτες ήταν χωρίς όπλα και άλλοι είχαν μαχαίρες, άλλοι σουβλιά και οι σημαίες των περισσότερων ήταν τα τσεμπέρια των γυναικών τους. Τότε οι απλοί Έλληνες ρωτούσαν ο ένας τον άλλον γιατί μαζευτήκαμε και τι θα κάνουμε. Τότε οι καπεταναίοι τους έλεγαν ότι μαζευτήκαμε να σκοτώσουμε τους Τούρκους και να ελευθερωθούμε. Μελετώντας τις διάφορες πτυχές της Ελληνικής Επανάστασης, συχνά ξεχνούμε ότι ο αγώνας των Ελλήνων για ανεξαρτησία υπήρξε μία ένοπλη σύγκρουση. Ένας πόλεμος, ο οποίος μάλιστα ήταν σκληρότατος και μακρός σε διάρκεια. Τα 9 περίπου έτη της Επανάστασης είναι γεμάτα με πυκνά πολεμικά γεγονότα, των οποίων η μελέτη κρίνεται άκρως απαραίτητη για την ουσιαστικότερη κατανόηση των εξελίξεων. Οι μαχητές της ελληνικής ελευθερίας, εκμεταλλευόμενοι τις συγκυρίες, κατόρθωσαν μέσα σε περίπου 10 μήνες να επικρατήσουν στις γεωγραφικές εκείνες περιοχές, οι οποίες θα εξελίσσονταν σε πυρήνες επαναστατικής δράσης. Ωστόσο, παρά την τελική επίτευξη του βασικού στόχου και την απόκτηση της πολυπόθητης πολιτικής ανεξαρτησίας, πολλοί μελετητές έχουν χαρακτηρίσει την Επανάσταση στρατιωτική αποτυχία. Μέσα στο χάος και τη βία του πολέμου αναδείχθηκαν στρατιωτικές ιδιοφύειες. Ο κλεφτοπόλεμος, οι παγιωμένες πολεμικές μέθοδοι και τεχνικές τέθηκαν σε δοκιμασία, ενώ Έλληνες και Οθωμανοί αντιλήφθηκαν ότι αν ήθελαν να κατέχουν μια θέση στον σύγχρονο κόσμο, είχε έρθει η ώρα να εξελιχθούν και να προσεγγίσουν τη Δυτική Ευρώπη αποσκοπώντας στην απόκτηση αποτελεσματικότερης στρατιωτικής τεχνοτροπίας. Η σφαγή άρχισε σε όλα τα μέρη της πόλης. Το τουφέκι δούλευε παντού και χωρίς έλεος. Και τρεις ολόκληρες μέρες σκοτώνονταν κάθε ηλικίας άνθρωποι, άντρες, γυναίκες και ανήλικα παιδιά. Πολλοί Τούρκοι, οι οποίοι κλείστηκαν στα σπίτια τους, προτίμησαν να καούν μέσα σε αυτά με τις οικογένειές τους, παρά να παραδοθούν στους δούλους τους. Οι Έλληνες, εδώ εκδικηθήκαμε για όσα είχαμε πάθει τόσα χρόνια από τους τυράννους μας. Στις 12 Σεπτεμβρίου 1829, μεταξύ Θήβας και Λιβαδιάς, διεξήχθη η τελευταία μάχη της Ελληνικής Επανάστασης, η μάχη της Πέτρας. Η νίκη των ελληνικών στρατευμάτων υπό τον Δημήτριο Υψηλάντη ήταν θριαμβευτική και οι Οθωμανοί εξαναγκάστηκαν σε μια ταπεινωτική συνθηκολόγηση. Μέχρι όμως τη λήξη αυτή των πολεμικών συγκρούσεων, ο γεωγραφικός χώρος στον οποίο διεξήχθη ο αγώνας της ανεξαρτησίας έγινε θέατρο πολλών ένδοξων εικόνων αλλά και καταστροφικών ιτών. Από την ένοπλη προπαιδεία των κλεφτών ως την αυμαχία του Ναβαρίνου, από τους θριάμβους στο Βαλτέτσι, στα Δερβενάκια και στην Αράχοβα, ως τις πανολεθρίες στο Πέτα, στα Ψαράκια και στη Σφακτηρία. Η Ελληνική Επανάσταση είναι γεμάτη από μικρότερης ή μεγαλύτερης έκτασης και σημασίας, ένοπλες σειράξεις, μακρότατες πολιορκίες και συναρπαστικές μάχες και ναυμαχίες. Στις 6 η ώρα, το Ιδραίικο Μπουρλότο μαζί με το Ψαριανό όρμησαν κατά του τουρκικού στόλου που ήταν εραγμένο στοιχείο και πλησίασαν τα δύο μπουρλότα ανάμεσα στα δύο ντελίνια. Το ένα μπουρλότο έπεσε πάνω στο ένα ντελίνι και το άλλο ομοίως πήρε φωτιά και μέσα σε μια ώρα δεν έμεινε ίχνος από αυτά. Επήγαν κατά διαβόλου. Ο εχθρός, αδύναμος και κατατρομαγμένος, πήγε και κρύφτηκε μέσα στη Μυτιλίνη. Εμείς, ο στόλος των Ελλήνων, περιφερόμαστε μεταξύ Χίου και Μυτιλίνης, περιμένοντας μήπως βγει και δώσουμε το τέλος των ένδοξων ανδραγαθημάτων μας. Αυτός ο άνανδρος δεν τολμάει να βγει από εκεί. Ελπίζουμε όμως ότι σε λίγες μέρες θα σας στείλουμε είδηση για την ολοκληρωτική εξολόθρευση του βαρβάρου.